γνώση αυτή που τίθενται θα αποχωρήσουν. Ακούστε, το ζήτημα της διαθεσιμότητος μετεξελίσσεται σταδιακά σε πολιτική κινητικότητα. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε την δυνατότητα να αξιοποιούμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση για να αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα χωρίς να αυξάνουμε τις δαπάνες. Αντιθέτως, μέσα από αυτήν την διοικητική ευελιξία, την οποία την ρυθμίζει το αρμόδιο Υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επιδιώκεται να αποφευθούν απολύσεις, θα έλεγα υπεράριθμων υπαλλήλων, και να αποκλειστούν προσλήψεις εκεί που τα κενά θα μπορούσαν να καλυφθούν από ενεργεία υπαλλήλους που έχουν την ειδίκευση και τη συνάφεια αντικειμένου. Ο αγώνας που κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά όλο αυτό το διάστημα, η κυβέρνηση συνεργασίας, είναι να προσπαθήσει να αξιοποιήσει και την τελευταία ηκμάδα της δημόσιας μηχανής για να μπορέσει να βγάλει το ταχύτερο δυνατό τη χώρα από την κρίση. Σε αυτή την κατεύθυνση που έχουμε δουλέψει μέχρι τώρα θα επιμείνουμε μέχρι τέλους. Άρα κάποιοι μπορεί να δουν την πόρτα.